Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Θα ξεκινήσουμε με τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. 80 ακόμη νεκρούς θρυνούμε σήμερα από τον κορονοϊό, ενώ οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 536 και τα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ σήμερα παραδοσιακά το Σαββατοκύριακο είναι χαμηλότερα, είναι 3.869. Οι εφημερίες στα νοσοκομεία είναι εφιαλτικές για τους υγειονομικούς με την επιστράτευση ιδιωτών γιατρών να βρίσκεται πρώτων πυλών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πορεία της πανδημίας προβληματίζει τους ειδικούς που εξετάζουν και στοχευμένα μέτρα για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση επόπτη υγείας, ο οποίος καλούσε ασθενή με COVID να μην διασωληνωθεί. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο χρονικό διάστημα για την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεικτών που θα φανερώσει και το κατά πόσον αποδίδουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί με επίκεντρο τους ανεμβολίας τους, ώστε να εξεταστούν και τα επόμενα βήματα. Όταν οι μεταλλάξεις λοιπόν αυτές είναι τόσο μεδοδοτικές και τόσο επιθετικές, είναι λογικό η επιστήμη να πάει δύο βήματα πιο μπροστά για να ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει αν υπάρχει μια άλλη μετάλλαξη. Στο τραπέζι των ειδικών εξετάζεται η επαναφορά του μέτρου της τηλεργασίας οριζόντια ή σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο και τη μείωση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού και περαιτέρω περιορισμοί για τους ανεμβολιαστούς. Αν χρειαστεί να πάρθουν άλλα μέτρα, θα πάρθουν. Αν χρειαστεί να υπάρχει ωράριο διαφορετικό, νομίζω αυτά είναι προτάσεις που έρχονται εκτός επιτροπής. Πρέπει να μας πει η Επιτροπή την πρόταση για να έρθει να συζητηθεί και να γίνει μέτρο. Τα νοσοκομεία ασφικτιούν. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε πολλές περιοχές της χώρας ξεπέρασαν τα οριά τους και οι υγειονομικοί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Τους διασωληνώνουμε στα τμήματα, στα χειρουργεία. Δεν θα σας πω στους διαδρόμους αν χρειαστεί, αλλά αυτή δεν είναι ιατρική. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο στη χώρα μας. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα πρέπει να ενισχυθεί και θα μου επιτρέψετε να σας πω, αν είχαμε μια ενισχυμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία να έχει αξιοποιηθεί ακόμα και στον COVID, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα φτάνανε τόσα περιστατικά στα νοσοκομεία, θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρωμένη σε μεγάλο ποσοστό αντιμετώπιση, αλλά και όσοι χρειάζονταν τελικά να πάνε στα νοσοκομεία, δεν θα πήγαιναν μετά από 3-4 μέρες υποξεμία, που πολλές φορές μπαίνουν και με ένα πολυοργανικό σύνδρομο και μια έκπτωση λειτουργιών, με αποτέλεσμα ακόμα και η διασωλήνωση όταν θα συμβεί, δεν έχει κανένα όφελος. Η πορεία της πανδημίας, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αν στην Αττική προσεγγίσουμε περίπου τα 2.000 κρούσματα, ενδέχεται να δούμε στην επικράτεια και πάνω από 9.500 κρούσματα μέσα στην επόμενο διάστημα, 10 μέρες. Πρώτον πυλαίων εντωμεταξύ είναι η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στο σύστημα υγείας και κυρίως σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη πολιορκείται. Τελείωσε από την πανδημία. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και στα κέντρα υγείας γίνεται ο μαύρος χαμός και στα ιδιωτικά ιατρία των γιατρών, των συμβεβλημένων. Η επιστράτευση θα φέρει αποτέλεσμα? Όχι. Δεν θα φέρει η επιστράτευση. Καταρχήν, θα πούμε την αλήθεια. Δεν μπορείς ξαφνικά να επιστρατεύεις γιατρούς σε ένα χώρο που τους έχεις τώρα τους έχεις ανάγκη μέχρι να τον μάθουνε. Χάνουμε επίσης και το Μάρτιο που επιστρατεύτηκαν 170 γιατροί. Θα μου επιτρέψουν να πω εδώ σε κάποιους διοικητές νοσοκομείων, δεν τους πλήρωσαν ακόμα. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών σε όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο αλλά και με την τρίτη δόση αναμένεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, να φέρει σημαντική αποκλιμάκωση στα νέα κρούσματα και συνεπακόλουθα τους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας. Το εμβόλιο λοιπόν, εάν χρησιμοποιηθεί μέχρι 80+, με τείχος ασφαλείας δηλαδή, δεν θα φτάναμε στο σημείο πάλι να ξανασυζητάμε. Για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών, η τρίτη δόση να καταστεί εν μέρη υποχρεωτική, κυρίως για την πρόσβαση που αφορά σε κλειστούς χώρους για δική τους προστασία. Με μια εμβολιαστική εκστρατεία, με ευθύνη του κράτους, εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις στα ερωτήματα, με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση όλου του λαού. Και τότε ναι, θα έκλεινε
η πόρτα στον ανορθολογισμό, στο σκοταδισμό. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι επιχειρηματίες της εστίασης διαμαρτυρώμενοι για τα νέα μέτρα που έχουν, όπως λένε, φέρει ήδη μεγάλη μείωση στο τζίρο τους. Ο κλάδος αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας, μιας και στο τελευταίο 20μήνο 9 μήνες ή και 12 μήνες τα καταστήματα τα οποία δεν είχαν εξωτερικούς χώρους παρέμειναν κλειστά με κρατική εντολή. Επανακινήθηκε ο κλάδος, δούλεψε ένα τρίμηνο και επανερχόμαστε σε περιοριστικά μέτρα που έχουν να κάνουν τόσο για τους εσωτερικούς χώρους, αλλά και από το περασμένο Σάββατο και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στους εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως αμυγείς χώροι για εμβολιασμένους οι εξωτερικοί και για ανεμβολία στους με rapid test. Κάτι το οποίο έχει φέρει μια καθίζηση στον κλάδο και βεβαίως ο κλάδος έχει συσσωρεύσει και υποχρεώσει στο προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό κινητοποιείται την Τρίτη με 24ωρο κλείσιμο των επιχειρήσεων για να διαδρανώσουμε προς την πλευρά της κυβέρνησης την αγωνία μας, το άγχο μας, την αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και το θέσεων εργασίας. Εν τω μεταξύ, η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε ο επόπτης υγείας που φέρεται να συμβούλευσε μια 51 ετών ασθενή με κορονοϊό να μην διασωληνωθεί, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει. Ο συγκεκριμένος φέρεται να διέδιδε επανειλημμένα ψευδή μηνύματα εναντίον του εμβολιασμού. Ο μηχανισμός με τον οποίο τα εμβόλια mRNA διδάσκουν ουσιαστικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα να μάχεται και να σκοτώνει τον κορονοϊό παρουσιάζεται σε ένα εντυπωσιακό καθομολογία βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας The Vaccine Makers Project, που στηρίζεται από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απεικονίζεται με όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό τρόπο, θα το δείτε, η λειτουργία των εμβολίων και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τα ανθρώπινα. Coronavirus. Like many viruses, it uses a protein on its surface to attach to and enter our cells. Antibodies that fit onto this protein can block the virus from attaching. Coronavirus mRNA vaccines teach our immune system to make these antibodies. How do mRNA vaccines do that? mRNA is a genetic material that instructs our cells to produce proteins. The mRNA in the vaccine is wrapped in a layer of fat particles that protect it and help it get taken up by specialized cells of the immune system called dendritic cells. Once inside these cells, the mRNA does not enter the cell's nucleus or interact with DNA, but remains in the cytoplasm with other mRNA molecules, waiting to create the enzymes our body needs. When ribosomes read the vaccine mRNA, pieces of the viral surface protein are made. These pieces are then displayed on the surface of the dendritic cell. The dendritic cell travels to a nearby lymph node, where it presents the surface proteins to other cells of the immune system. Some of these cells, called helper T cells, train B cells how to make antibodies that will fit perfectly onto the surface protein of the virus. Other cells stimulated by the protein pieces, called cytotoxic T cells, can kill virus-infected cells. Now, when the coronavirus tries to infect us, our immune system is ready, immediately recognizing, neutralizing, and destroying it. Before we ever even have a chance to become sick. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δόμνα Μιχαηλίδου προανήγγειλε όλες τις αλλαγές τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση όσον αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όπως είχε δεσμευθεί και ο Πρωθυπουργός, τον Δεκέμβριο θα δοθεί διπλό στους δικαιούχους, ενώ προετοιμάζεται και η κάρτα για άτομα με αναπηρία προκειμένου να είναι έτοιμη από την επόμενη χρονιά. Με στόχο να υπάρξει παροχή βοήθεια στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως τόνισε, η Δόμνα Μιχαηλίδου προανήγγειλε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο θα είναι διπλάσιο για τον μήνα Δεκέμβριο, οπότε και στις 15 περίπου 500.000 δικαιούχοι θα δουν να μπαίνει στους λογαριασμούς τους διπλό το ποσό. Έχουμε, όπως ξέρετε, συνταγματικά κατοχυρώσει πλέον το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και τι έχουμε πει, ότι στοχευμένα πηγαίνουμε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας? Αυτοί οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας. Άρα πηγαίνουμε, υλοποιώντας και την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού, τον μήνα των Χριστουγέννων, τον μήνα των γιορτών και διπλασιάζουμε
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Συγκεκριμένα 15 Δεκεμβρίου για όλους τους δικαιούχους, που είναι μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας, 270.000 νοικοκυριά που έχουν στο σύνολο 500.000 μέλη, αυτό το μισό εκατομμύριο συμπολιτών μας θα δει διπλό το ελάχιστο εγγυημένο να καταβάλλεται στον λογαριασμό του. Η κυρία Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι για την διπλή καταβολή του Δεκεμβρίου δεν θα χρειαστεί καμία επιπλέον αίτηση ή κίνηση από τους δικαιούχους. Αυτόματα μπαίνει διπλή η δόση. Εκεί, τελευταία εργάσιμη του μήνα, θα πάρουν την κανονική τους δόση, γιατί από τα πρώτα πράγματα που κάναμε για να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου είναι να πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα και να μην χρειάζεται σαν Υπουργείο να βγάζουμε όπως πρότινος συνεχώς εξαγγελίες ή να γνωστοποιούμε στον κόσμο πότε θα πάρει το επίδομά του. Το επίδομα, όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τελευταία εργάσιμη του μήνα, και μετά η έκτακτη δόση, ο διπλασιασμός δηλαδή, 15 Δεκεμβρίου για όλα αυτά τα έξτρα έξοδα των Χριστουγέννων που μπορούν αυτά τα διπλά, αυτό το διπλό επίδομα να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Πώς ορίζεται το εγγυημένο ποσό? Για νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη καταβάλλεται συνολικά ποσό ενίσχυσης 300 ευρώ και υπάρχει προσάυξηση 50 ευρώ για κάθε ανήλικο, με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ μηνιαίως. Μία οικογένεια με τρία παιδιά, η οποία λαμβάνει το μήνα ως δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 450 ευρώ, το Δεκέμβριο θα λάβει στο λογαριασμό της στο σύνολο 900. Μια τυπική οικογένεια με δύο παιδιά, για να μην πω μια τυπική οικογένεια με ένα παιδί στην Ελλάδα, μια τυπική οικογένεια με δύο παιδιά που λαμβάνει 800, θα λαμβάνει 800 ευρώ, καθότι λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο 400 ευρώ το μήνα. Η δόση του επιδόματος παιδιού ημερολογιακά, επειδή το επίδομα παιδιού, το μεγαλύτερο επίδομα που δίνουμε στη χώρα, 1,1 δις το χρόνο, η δόση έπεφτε τον Ιανουάριο, γιατί είναι διπλή, ναι, δύο μήνες. Αυτό που θα κάνουμε λόγω Χριστουγέννων, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, είναι ότι θα δοθεί η δόση το Δεκέμβριο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με τις ανάγκες, ας πούμε, των γιορτών. Για την κάρτα αναπηρίας που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι θα γίνει πραγματικότητα εντός του 2022, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μην χρειάζεται να αποδεικνύουν συνεχώς το πρόβλημα που έχουν, αφού εκεί μέσα θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και το ιστορικό τους, μαζί με τις παροχές από τα αρμόδια Υπουργεία. Και όλα αυτά μέσα σε μια κάρτα σε μορφή πιστωτικής. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ για να το κάνουμε. Είναι ο κύριος Μπάμπης Καούκη, Γενικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Εφοριακών. Καλησπέρα, κύριε Καούκη. Να ξεκινήσουμε με την δεκαετή παραγραφή. Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Βασικά των ελεύθερων επαγγελματιών, τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν προς τον ΕΦΚΑ για το συνταξιδοτικό τους δικαίωμα. Πάνω από 10 χρόνια λοιπόν παραγράφεται πλέον με απόφαση ΣΤΕ. Αλλά εδώ πρέπει να το δουν λίγο προσεκτικά, γιατί η αποποίηση της παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών πάνω από 10 χρόνια εγκυμονεί τον κίνδυνο ότι ίσως να μην καλύψουν τον ασφαλιστικό χρόνο για να θεμελιώσουν το συνταξιδοτικό τους δικαίωμα. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Πάντως τους δίνει το δικαίωμα και παραγράφονται πάνω από 10 χρόνια πλέον. Μάλιστα. Τώρα έχουμε το επίδομα θέρμανσης το οποίο έρχεται. Έτσι, 15 από Δευτέρα, 15 του μηνός και 16 του μηνός θα υπάρχει η πλατφόρμα όπου με τους κωδικούς μας του TaxNet θα βάζουμε τα στοιχεία μας. Και θα μας δίνει το αντίστοιχο επίδομα από 100-750 ευρώ που είναι φέτος. Είναι πιο αυξημένο από πέρυσι και έχει και πιο περισσότερα νοικοκυριά πλέον εντάξει λόγω της πανδημίας και της αύξησης, αν θέλετε, του πετρελαίου που είναι διεθνώς το πρόβλημα. Τώρα για να έρθουμε στα πιο δυσάρεστα, κατασχέσεις καταθέσεων και πληστηριασμοί. Δυστυχώς τα πράγματα όπως βλέπουμε στην οικονομία είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί είχαμε τα μνημόνια, μετά τα μνημόνια έχουμε την πανδημία, μας κρατάει 2 χρόνια, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σωστά. Έχουμε για το δημόσιο μόνο, για την εφορία, έχουμε 3.600.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν εξυπρόθεσμα χρέη. Αυτά τα εξυπρόθεσμα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 109 δις. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, μέσω Σεπτέμβριο, ένα εκατομμύριο 300 χιλιάδες που νέες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνανε μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να κάνουν τις ρυθμίσεις τους και να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, πέρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που γίνονται οι κατασχέσεις, θα προχωρήσουν και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, είτε αυτά είναι ακίνητα, είτε κινητά, είτε το οτιδήποτε άλλο.
Δυστυχώς το δημόσιο χρέος έχει φτάσει τα 344 εκατομμύρια. Δις, 344 δις, να ήταν 344 εκατομμύρια, θα ήταν μια χαρά. 344 δις, 110, 109 είναι μόνο στην εφορία, 36 δις είναι στον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα είναι στις τράπεζες και στα ΦΑΝ που πήραν τα χρέη από τις τράπεζες και αυτά όλα χρωστάνε. Αλλά έχουμε 344 δις που είναι ένα τεράστιο ποσό. Ναι, έχει φουσκώσει πάρα πολύ και εδώ έχουμε το πρόβλημα πάλι. Και όπως άκουσα και πριν που είπατε, με την εστίαση και όλα αυτά που θα κλείσουν την Τρίτη τα μαγαζιά. Σωστά. Γιατί έχουν προβλήματα, γιατί είναι τα νέα μέτρα τα οποία διαμαρτύρονται δεν τους για τα νέα μέτρα. Λέω ότι έχει πέσει κατακόρυφα ο τζίρος τους από την ξεκίνηση ισχύς των νέων μέτρων. Ανάλογα τα καταστήματα, από 30 και μερικά έως και 60. Από 30 έως και 60% λοιπόν έχει πέσει, έχουν πτώσει το τζίρο τους από το προηγούμενο Σάββατο που ξεκίνησαν τα νέα μέτρα. Γιατί δυστυχώς δεν μπαίνει ο κόσμος πλέον στα μαγαζιά τους. Mm-hmm. Και εδώ θα μπορούσε η κυβέρνηση να δει το πρόβλημα λίγο καλύτερα. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στα κορονοχρέη που πρέπει να ρυθμίσουν και που είναι ανοιχτή η πλατφόρμα το 36 και 72 δόσεων. Και πώς προχωράει η αλήθεια αυτό? Πάει πολύ σιγά. Δηλαδή, μπαίνουν, κοιτάνε, δεν υποβάλλουν το αίτημα τους. Άρα, σκέφτονται να κάνουν. Συν τώρα ότι έχουν από το Γενάρη, πέρα από το κορονοχρέη που πρέπει να δώσουν την πρώτη δόση, έχουν και την επιστρεπτέα. Για μένα όλα αυτά, γιατί αυτά είναι καινούρια δεδομένα που δημιουργήθηκαν, καλό είναι να τα πάνε από τον 7ο μήνα και έπειτα. Δηλαδή να αφήσουν ένα εξάμεινο να περάσει έτσι και να το πάνε από τον 7ο μήνα και έπειτα για να μπορέσουν να αρθροποδήσουν και να βγουν και τα πατήματά τους. Είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πάντως, κύριε Καούκη, και τους ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετη βοήθεια, τουλάχιστον προς ώρας. Από εκεί και εγώ πιάνομαι ότι αφού δεν υπάρχει βοήθεια για πρόσθετα μέτρα, και σίγουρα το καταλαβαίνουμε όλοι πόσο άλλο να δώσει και από πού να τα βρει, τουλάχιστον ας τα πάμε 6 μήνες πίσω. Και για ποιο λόγο να φύγει ο χειμώνας, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε πώς θα πάει η πανδημία, αν ξαναμπούμε στους κανονικούς ρυθμούς για να μπορέσουν τα μαγαζιά να κάνουν τζίρο. Γιατί όταν κάνουν τζίρο, κάνουμε κέρδη. Και όταν κάνουμε κέρδη, έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τις δόσεις μας, τους φόρους μας και ό,τι άλλο προκύψει. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε επαναφορά των τεκμήριων φέτος, έτσι. Ναι, μην το ξεχάσουμε φέτος. Και το χρόνο για τη χρήση του 21 που μιλάμε τώρα, έτσι, για τη δήλωση δηλαδή που θα κάνουμε το 22, για το 21 θα φορολογηθούμε με τεκμήρια. Και αν κάποιος δεν καλύπτει, δηλαδή έχει παραπάνω, τα τεκμήρια τι είναι? Είναι ένα μέτρο που είναι πολλά χρόνια έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή 100%. Και λέμε ότι θα καταργηθούν κιόλας σιγά σιγά, κάποια στιγμή, έτσι. Κάποια στιγμή όταν θα γίνει ένα έξυπνο ψηφιακό κράτος που θα παραγωγηθεί πιο εύκολα, την εισρωή και την κροή των χρημάτων όλων. Θα πάψουμε να στηριζόμαστε στα τεκμήρια. Και θα είναι πιο απλά τα πράγματα. Μέχρι τότε όμως, αν κάποιος έχει το σπίτι του, το ακίνητό του, το εξοχικό του, το αυτοκίνητό του, το σκάφος του, την πισίνα του, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα τεκμήριο. Άρα, αν αυτά κατά αναλογία είναι μεγαλύτερα από το εισόδημα το οποίο εισπράττει, θα φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων. Άρα, πρέπει να δούμε πώς μπορέσουμε να τα καλύψουμε και αν κάτι δεν μπορούμε, ας καταθέσουμε τις πινακίδες του αυτοκίνητού μας, ας μεταβιβάσουμε ή ας κάνουμε μια γονική παροχή. Ό,τι περισσεύει, ναι. Τώρα, μην ξεχνούμε ότι μετρούμε αντίστροφα και για το χτίσιμο του αφορολόγητου μέχρι το τέλος του έτους. Μην το ξεχάσουμε, γιατί μείνανε λίγες μέρες, 1,5 μήνες περίπου. Πρέπει να δούμε μέσα από την εικόνα μας, από το e-banking, τι ακριβώς έχουμε συλλέξει από ηλεκτρονικές συναλλαγές, από αποδείξεις. Και αποδείξεις μιλάμε είναι όλες οι ΔΕΚΟ, όλοι οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, είναι τα διόδια, είναι οι διαφημίσεις που έχουμε κάνει, είναι τα ρούχα μας, η ένδυση, η υπόδηση, τα καταστήματα καινούργιου ενδιαφέροντος, οι γιατροί, όλα αυτά λοιπόν χτίζουν το αφορολόγητο, αλλά μόνο με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και πρέπει να μαζέψουμε στις ηλεκτρονικές συναλλαγές το 30% του εισοδήματός μας. Αν μαζέψουμε το 40, τι γίνεται? Δεν πειράζει. Δεν έχει κάποιος. Πρέπει τουλάχιστον το 30. Διαφορετικά θα φορολογηθούμε για τη διαφορά με 22% επιπλέον φόρου. Άρα, ας δούμε μέσα στο e-banking τι ακριβώς έχουμε συλλέξει. Η αλλαγή των αντικειμενικών έρχεται από το νέο έτος. Έρχεται από το νέο έτος, τώρα περιμένουμε μέσα στο Δεκέμβρη να δούμε τις νέες αντικειμενικές. Και οι νέες αντικειμενικές από το νέο έτος θα αλλάξουν και εκεί δεδομένα, όπου θα έχουμε άλλους φόρους, μεταβιβάσεις, κληρονομιές και ένφια κλπ. Για κάποιους που θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους. Και ανά δύο χρόνια θα υπάρχει επιτροπή που ανά δύο χρόνια θα βλέπει συνέχεια και θα αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες να συμβαδίζουν με τις εμπορικές αξίες. Οπότε σε κάποιες περιοχές που έχουν υποβαθμιστεί θα μειώνονται οι αντικειμενικές αξίες, αλλά στις περισσότερες θα αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι θα έχουν περισσότερους φόρους σε πολλές συναλλαγές τις οποίες
θα κάνουμε. Συμπαρασύρει μία σειρά ακόμη δεδομένων. Γι' αυτό βλέπουμε στις εφορίες πραγματικά μια γραφειοκρατία τη μεταβίβαση των ακινήτων για να προλάβουν μέχρι τέλος του έτους, για να προλάβουν τις αντικειμενικές αξίες, να προλάβουν το πιστοποιητικό, το ενεργειακό πιστοποιητικό και όλα αυτά, γίνεται πραγματικά ένα μεγάλο φόρτος εργασίας και ταλαιπωρείται ο φορολογούμενος αλλά και ο φοριακός υπάλληλος που πραγματικά δεν προλαβαίνει με τόσο όγκο εργασίας που έχει δημιουργηθεί με λίγα τα άτομα που είναι στο κεφάλαιο της κάθε ΔΟΗ. Κύριε Κάουκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και αφού μιλήσαμε για το τρέξιμο των φορολογουμένων, εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε να δούμε αυτούς που έτρεξαν για άλλο λόγο μετά από 2 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Λοιπόν, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας επέστρεψε και 9.800 δρομείς από 83 χώρες, να θυμίσουμε, έδωσαν το παρόν στην ιστορική αυτή διαδρομή. Ο Έλληνας πρωταθλητής Κώστας Γκελαούζος τερμάτισε πρώτος εν μέσω χειροκροτημάτων και επεφημιών στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κάνοντας χρόνο 2:16:49 και σπάζοντας το ρεκόρ διαδρομής που κατήχε επί 17 ολόκληρα χρόνια ο Νίκος Πολιάς. Στις γυναίκες, ταχύτερη Ελληνίδα ήταν η Gloria Privilegio που σημείωσε και την πρώτη της νίκη στην ιστορική διαδρομή. Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι! 10! 9! Για πάμε όλοι μαζί! 8! Πάμε! Καλή επιτυχία! Ξεκίνησε! Χιλιάδες δρομείς αγωνίστηκαν για τη διάκριση αλλά και τη μοναδική εμπειρία του αυθεντικού μαραθώνιου δρόμου που λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκε υπογειονομικά μέτρα και σε γκρουπ συμμετεχόντων. Ο Κώστας Γκελαούζος αναδείχθηκε πρώτος κάνοντας και ρεκόρ διαδρομής Έλληνα δρομέα καθώς έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή σε 2 ώρες 16 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα κάνοντας παρελθόν το ρεκόρ του Νίκου Πολιά που κρατούσε από το 2004. Το πίστεψα, το χρώσαγα στον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους. Και στη διαδρομή και μέσα στο Καλλιμάρμαρο πραγματικά μου έδωσαν κίνητρο να καταφέρω αυτό που κατάφερα. Αφιερώνω αυτή μου την επιτυχία στον συναθλητή μου και φίλο τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο που δυστυχώς 4 μέρες πριν νόσησε με κορονοϊό. Να δούμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, ότι πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο για εμάς τους ίδιους αλλά και για τους συνανθρώπους μας, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν θυσιάσει όνειρα και ώρες από τη ζωή τους και μπορεί στο τέλος να τα χάσουν όλα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Παναγιώτης Μπουρίκας, τρίτος ο Χαράλαμπος Πιτσόλης και στην τέταρτη θέση ο Χριστόφορος Μερούσης, δρομέας που μετρά πολλές νίκες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου. Είναι πολλά τα χρόνια που τρέχω, έχω κουραστεί, ήθελα να δώσω ένα παρόν ακόμα. Ίσως να είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω. Νικήτρια για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και πρώτη γυναίκα στον 38ο αυθεντικό μαραθώνιο, η Gloria Privilegio, με προσωπικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή. Δεύτερη Κατερίνα Σιμακοπούλου και τρίτη Βασιλική Κωνσταντινοπούλου. Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και πάρα πολύ ευχάριστα. Όχι ότι δεν ζωρίστηκα, ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά ήταν τόσο απολαυστικό, τόσο από την αρχή μέχρι το τέλος, τόσο ωραία. Ήξερα ότι το ρεκόρ διαδρομής ήταν 16:40. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα στο μυαλό μου, γιατί χθες έκανα μια πάρα πολύ καλή επίδοση και επειδή δεν έχω συνηθίσει να κάνω τόσο μεγάλα χιλιόμετρα, ήταν το πρώτο μου δεκάρι. Δεν ήξερα κατά πόσο θα με χρεώσει για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, διεξήχθηκε ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πρώτη στις γυναίκες αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου, που πέτυχε τον double μετά την νίκη της και στα 10 χιλιόμετρα. Δεύτερη, η Ανθή Κοραΐνη Κυριακοπούλου και τρίτη, η Μαρία Κάσου. Στους άνδρες, πρώτος πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο Χρήστος Παπούλιας με 14:45 και πολύ κοντά στη δεύτερη θέση με 14:46 ο Δημήτρης Τσάκαλος. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Είχαμε επιτέλους ένα αγώνα πάλι με πολλούς θεατές να μας εμψυχώνουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Βγήκε μια επίδοση την οποία πραγματικά δεν περίμενα. Τρίτος ήταν ο Γιώργος Τάσης με 14:57 ο νικητής της διαδρομής των 10 χιλιόμετρων. Επετεύχθη συμφωνία για το κλίμα στη διάσκεψη της Γλασκόβης με συμβιβασμούς ωστόσο και αστερίσκους και αντιδράσεις να είναι ανάμεικτες. Οι 200 χώρες της COP26 προχώρησαν σε έγκριση της συμφωνίας. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. I apologize for the way this process has unfolded I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. Φορτισμένος συναισθηματικά, ο πρόεδρος της διάσκεψης για το κλίμα ζητά την έγκριση της συμφωνίας της Γλασκόβης. Hearing no objections, it is so decided.
Δύο εβδομάδες διαβουλεύσεων οδήγησαν τελικά στην υπογραφή του κειμένου των αποφάσεων, με τους ηγέτες να μιλούν για έναν λειτουργικό συμβιβασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαδικασία της επικύρωσης ολοκληρώθηκε 25 ώρες μετά τον προγραμματισμό. The consensus remains elusive. For heaven's sake, don't kill this moment by asking for more text, different text, deleting this, deleting that. And you can't let the perfect be the enemy of the good. And this is good. This is a powerful statement. Η Ινδία και η Κίνα, μετά από μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, πέτυχαν σταδιακή μείωση και όχι σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ενέργειας με τη χρήση άνθρακα, και έτσι δείχνει να απομακρύνεται ο κεντρικός στόχος για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, ο οποίος παραμένει, αλλά με ασαφές πλαίσιο δράσεων στον αέρα και τα αιτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών για οικονομική βοήθεια. Absolutely disappointing and totally unacceptable. Does that make unacceptable. This whole path a failure? Sorry? Does this make this whole agreement a failure? As far as I'm concerned, it is a failure. The text itself, I think it's very meek. I think it's weak. It doesn't meet the moment of the climate emergency. It keeps 1.5 barely alive. And of course, there's still a long, long way to go before we can say we've dealt with climate change. But the great news is, together, the world has made some important breakthroughs. Για ατολμία των ηγετών κάνουν λόγο οι διαδηλωτές που όλες αυτές τις ημέρες συγκεντρώνονταν ζητώντας δραστικές αποφάσεις για το κλίμα. So you've invited all the wrong people and you actually wanted COP to make a difference. So sadly, no. Ο ΙΕ μιλά για θετικά βήματα, τα οποία όμως δεν αρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. The approved texts are a compromise. They reflect the interests, the conditions, the contradictions, and the state of political will in the world today. We say no more blah blah blah. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εκτίμησε ότι η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε στην Γλασκόβη αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η δουλειά, όπως είπε, κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί. Εκτίμησε παράλληλα ότι ο στόχος για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου παραμένει εφικτός. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλό σας βράδυ.